Συγκινητικά μηνύματα δέχεσαι? Ναι, πολύ. Θες να μοιραστείς μαζί μας ένα μήνυμα που σε συγκίνησε? Ναι. Ήταν μία φορά μία γυναίκα η οποία ήταν με το παιδάκι της στο παίδον και το είχε τέταρτη μέρα. Έψαχνε τέλος πάντων να βρει τι έχει, γιατί είχε υψηλό πυρετό. Και βλέπανε μαζί τα βίντεο και μου έστελαν φωτογραφίες και μηνύματα και μετά έστειλα και εγώ φωτογραφίες και μηνύματα με τη Φέδρα. Μου είπε ότι σε βλέπουμε εδώ στο νοσοκομείο και παίρνουν κουράγιο, γελάμε. Και το πολύ συγκινητικό είναι το δεύτερο, που ήταν ένας νοσηλευτής ο οποίος προσέχει παππούδες, τρίτης ηλικίας τέλος πάντων άτομα, και μου έστειλε ένα φανταστικό βίντεο που με είχε βάλει σε μια τεράστια οθόνη, το βίντεο με το τότε και το τώρα, με το Πάσχα, και ήταν ένας παππούς ο οποίος ήταν 90-90 κάτι και έβλεπε το 5 Minute Mom και γέλαγε και το είχε και δυνατά και ήταν πάρα πολύ χαρούμενος. Άμα φρενάρω και εξφεντονιστείτε, θα βάζετε τα χέρια εδώ. Στην εποχή μου δεν θυμάμαι να μας έβαζαν οι γονείς μας σε καρυκλάκια. Δεν έχουν και ζώνες πίσω τα παιδιά. Αν βάλω εγώ τώρα ζώνη πάνω από αυτή τη γυλιά, θα πεθάνω. Δεν πάω να πλέψω. Εμένα με δένανε το αυτοκίνητο και πηγαίναμε απ' έξω. Δεν ήταν μεγάλη απόσταση, 30 χιλιόμετρα ήταν. Δεν θέλω εντολές, δεν αρχίσαμε καλά. Την προηγούμενη φορά την είχαμε χάσει τον ομπρέλα και χτύπησε μια γιαγιά. Παιδάκια, θέλετε κεράσι? Έχω ξηρούς καρπούς, πράσινο μήλο και κόκκινο. Το τρία καθέτος, πες μου, εκεί είχαμε μείνει. Ήταν του Θεού. Κοκορετσάκι. Φέρ' το εδώ πέρα. Ξέρεις έναν άντρα πώς να τον έχεις, τούμπανο. Λουκούμι.